Μα η συνοικία είχε το τιμητικό προβάδισμα. Πόσο σκληρός αγώνας γι' αυτό, πόσες άνισες μάχες στα οδοφράγματα, πόση ηρωική νεκρή. Οι ελεύθεροι σκλάβοι τους τίμησαν όπως τους άξιζε. Και στα ίδια σταυροδρόμια που εκείνοι ραντίσανε με το ζεστό τους αίμα, νοπά λουλούδια της Αττικής γης στολίσανε τους τάφους των ηρώων, που πέσανε για την μεγάλη ιδέα της πατρίδας, της λευτεριάς και του πολιτισμού. Τρεις μέρες μετά τη συμφωνία της Μόσχας, τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους. Η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία! Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους. Κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τι τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το τουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Η δίκη της Ελλάδας δεν βρισκόταν πλέον στα χέρια των ανταρτών. Ο Τσόρτιλ έγραψε λίγο μετά τη συμφωνία της Μόσχας, στην οποία είχε αναγκαστεί να παραχωρήσει στο Στάλιν μια σειρά από χώρες των Βαλκανίων. Πληρώσαμε πολύ ακριβά για να έχουμε λιμένα τα χέρια μας στην Ελλάδα. Περιμένω σύντομα να συγκρουστούμε με το ΕΑΜ και δεν πρέπει να διστάσουμε για αυτό. Αρκεί να γίνει με τους δικούς μας όρους. Τον Οκτώβριο του 1944 ο Γρίβας έκανε ένα θεωρητικό κύκλο του κέντρου των Αθηνών, ο οποίος άρχιζε από το Φρούριο Θυσίο, περνούσε το Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, πήγαινε Σόλωνος, πρώτο φυλάκιο Σόλωνος και Χαλατρικούπη, δεύτερο φυλάκιο στο τέλος Σόλωνος, όπου ήμουν εγώ, ειδική ασφάλεια, γενική ασφάλεια, χωροφυλακή. Ο αρχηγός της ΧΗ διέταξε τους άνδρες του να καταλάβουν τα διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας, τα οποία εγκατέλειπαν οι Γερμανοί, και να τα μετατρέψουν σε φυλάκια. Μας εξήγησε ότι ή θα πάτε να κλειστείτε στα φυλάκια ή θα σκάσουν, θα σφάξουν. Και μας εξήγησε ότι το θέμα μας είναι, εάν κρατήσουμε 4, 5, 6 μέρες, θα μπορέσουν να έρθουν οι Άγγλοι, όπως είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν, διότι εξέφρασε αυτή τη βεβαιότητα ο Γρίβας. Οπότε το θέμα ελήθη. Επομένως συμπεραίνω εγώ ότι οι Άγγλοι στο σχέδιο αυτό του κύκλου των Αθηνών έπαιξαν ρόλο. Την ημέρα της απελευθέρωσης στην Αθήνα υπήρχε κενό εξουσίας. Το ΕΑΜ Ελλάς είχε υπό τον έλεγχό του όλη σχεδόν τη χώρα. Ο υπαρχηγός της Βρετανικής Αποστολής λέει ότι αν είχε καταλάβει το κέντρο της Αθήνας, τα πράγματα για τους Βρετανούς θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. I have no doubt at all.